Αλλαγές στην κίνηση των οχημάτων και κατά συνέπεια των πεζών στην πόλη της Λαμίας από το βράδυ της Παρασκευής 14 Αυγούστου και μέχρι τις 30 Νοεμβρίου φέρνει η απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Λαμιαίων με την οποία απαγορεύεται η κυκλοφορία οχημάτων πλην λεωφορείων και ταξί σε οδούς της πόλης και μεγαλώνουν οι χώροι διέλευσης πεζών. Ειδικότερα, απαγορεύεται η κυκλοφορία οχημάτων πλην λεωφορείων και ταξί στις οδούς Υψηλάντου από τη συμβολή της με την οδό Ευαγγελιστρίας έως την πλατεία Ελευθερίας, στο δυτικό τμήμα της πλατείας Ελευθερίας, στην οδό Σκλιβανιώτη από την πλατεία Ελευθερίας έως τη συμβολή της με την οδό Μακροπούλου και στην οδό Διάκου από την πλατεία Ελευθερίας ως τη συμβολή της με την οδό Ενιάνων. Σε αυτό το κομμάτι του δρόμου θα ισχύσουν επιπλέον εξαιρέσεις για την τροφοδοσία των καταστημάτων που βρίσκονται εκεί, αλλά και για τη διέλευση αυτοκινήτων παροχής βοήθειας, αστυνομίας, πυροσβεστικής και όσων γενικά προβλέπονται στον ειδικό κανονισμό χρήσης κοινόχρηστων χώρων που ισχύει για το Δήμο Λαμιαίων. Να σημειώσουμε ότι από την Παρασκευή θα απαγορεύεται επιπλέον η στάση και η στάθμευση στη συγκεκριμένη περιοχή, καθώς θα διατηρηθούν μόνο οι θέσεις στάθμευσης ΑΜΕΑ, του ΟΤΕ και των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Επίσης, για την ίδια περίοδο, απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση στο βόρειο τμήμα της οδού Καραγιανοπούλου, το οποίο μετατρέπεται σε χώρο αποκλειστικής διέλευσης πεζών, με ταυτόχρονη μείωση του ορίου ταχύτητας στη διέλευση των οχημάτων στα 30 χιλιόμετρα την ώρα. Για τις συγκεκριμένες προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, ο Δήμαρχος Λαμιαίων Θύμιος Καραΐσκος, που είναι και πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σημείωσε ότι ήταν ένα πάγιο αίτημα που γίνεται πράξη ώστε να εξασφαλιστεί μια σύνδεση στο δίκτυο πεζόδρομων του αστικού κέντρου. Παράλληλα, διαμορφώνονται φιλικότερες συνθήκες για τους πεζούς στο πλαίσιο αναβάθμισης των ποιοτικών χαρακτηριστικών του αστικού περιβάλλοντος. Είμαστε εδώ για να ανακοινώσουμε τις ήπιες προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για το κέντρο της πόλης. Μπορώ να πω ότι ήταν ένα αίτημα το οποίο σήμερα γίνεται πράξη. Οργανωμένα, με οργανωμένο διάλογο και σύντομα, προχωρήσαμε σε παρεμβάσεις για να γίνει καταρχήν μια διασύνδεση των πεζοδρόμων, του δικτύου πεζοδρόμου της πόλης μας και να δώσουμε περισσότερο χώρο σε ανθρώπους και ανθρωπογενείς δραστηριότητες και να δημιουργήσουμε ένα φιλικό αστικό κέντρο. Θέλω να πω ότι το ιστορικό κέντρο της πόλης της Λαμίας είναι η καρδιά του Δήμου μας, είναι η εικόνα του και αποτελεί τη φιλοσοφία και την πολιτική κάθε δημοτικής αρχής απέναντι στο αστικό περιβάλλον και στις συνθήκες που δημιουργεί γύρω από αυτό. Με τις ήπιες προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που αποφασίσαμε σήμερα στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου μας και θα εφαρμοστούν από την Παρασκευή 14 Αυγούστου, έχουμε δύο στόχους βασικούς. Πρώτο είναι να δημιουργήσουμε πιο φιλικό αστικό κέντρο για τους δημότες μας και δεύτερον να αναδείξουμε τα ποιοτικά εκείνα χαρακτηριστικά του αστικού περιβάλλοντος. Θέλω να πω επίσης ότι τα βήματα είναι πολύ προσεκτικά, έχοντας ανοιχτές τις κεραίες μας στην κοινωνία των δημοτών μας. Και αυτό είναι αυτονόητο γιατί οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και παρεμβάσεις δεν είναι ένα έργο σαν τα συνηθισμένα δημοτικά έργα που γίνεται με μιας και εφαρμόζεται με την εκτέλεσή του. Είναι ένα έργο, είναι μια παρέμβαση που από τη φύση του ενέχει τα στοιχεία μιας διασύνδεσης αλληλοεπίδρασης του Δήμου με τους πολίτες και επιτάσσει την ανάγκη να παρακολουθείται και να βελτιώνεται όποτε πρέπει. Γι' αυτό ξεκινάμε σήμερα τις παρεμβάσεις με τη δέσμευση ότι θα παρακολουθούμε αυτές, θα παρακολουθούμε την εφαρμογή τους και τις επιπτώσεις που αυτές μπορεί να έχουν στην καθημερινότητα, στην οικονομική και κοινωνική ζωή του τόπου μας και είμαστε εδώ να κάνουμε και τις διορθωτικές αυτές κινήσεις. Είμαι βέβαιος ότι γίνεται ένα μικρό βήμα, ένα βήμα πάντως, σε αυτό το οποίο θέλουμε να δείξουμε. Δηλαδή, να αναδείξουμε το ιστορικό κέντρο, να δημιουργήσουμε φιλικές προσβάσεις του Δημότη προς το κέντρο και να αναβαθμίσουμε αυτό που λέμε το υποβαθμισμένο αστικό περιβάλλον. Η άποψή μας είναι ότι το αστικό περιβάλλον χρειάζεται περαιτέρω παρεμβάσεις και χρειάζεται ίσως και ανατροπές. Αυτές όμως δεν θα γίνουν μεμονωμένα, θα γίνουν με οργανωμένο διάλογο με όλους τους εμπλεκόμενους για να δημιουργήσουμε αυτό που λένε οι συγκοινωνιολόγοι, την αρχή να ξεχωρίσουμε ανθρώπους από αυτοκίνητα. Καλούμε λοιπόν τους δημότες μας να αγκαλιάσουν αυτή την προσπάθεια
και καλούμε τους φορείς να συμμετέχουν στον διάλογο που θα ακολουθήσει με θέσεις, απόψεις και προτάσεις για να δημιουργήσουμε αυτό που λέμε ένα σύγχρονο αστικό κέντρο, ένα σύγχρονο αστικό περιβάλλον φιλικό στους δημότες μας και σε όλους εμάς.